Εάν θέλει βρέφος, τι θα κάνατε εσείς? Δύσκολη απάντηση. Μα δεν θέλει κάτι άλλο. Βρέφος θέλει. Βρέφος θέλει. Άρα δεν μπορεί να υιοθετήσει. Δεν τα θέλω λοιπόν τον υποψηφίο. Όμως ναι. πρέπει να... Μήπως όμως πρέπει να γίνουμε κι εμείς λίγο πιο ελαστικοί. Σε ό,τι αφορά τον νόμο. Ναι. Θέλουμε, από εκεί και μετά πρέπει να εξηγήσουμε ένα πράγμα, ότι η πολιτεία αναθέτει βάσει μια συγκεκριμένη νομοθεσία την επιμέλεια των παιδιών σε ένα φορέα. Αυτό μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε, ότι ασφαλώς θα έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα όμως και να το πιστέψουμε. Ότι όσοι κάνουν αίτηση θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι κανείς δεν παίρνει τη σειρά του. Και το τονίζω αυτό. Άλλες απόψεις είναι πολύ φυσιολογικό να έχουμε. Έχουμε όμως λοιπόν το νομοθετικό πλαίσιο. Από εκεί και μετά έχουμε την δυνατότητα πόσες αιτήσεις και πόσα παιδιά. Ναι. Όλοι μπορούν να υιοθετήσουν? Όχι. Η υιοθεσία δεν είναι αγαθό προς τον πολίτη. Η υιοθεσία είναι αγαθό προς το παιδί. Είναι παιδική προστασία. Η αναδοχή δεν είναι υπέρτατη μορφή παιδικής προστασίας. Πότε έρχεται το ζευγάρι πρώτη φορά σε επαφή με όλα τα παιδιά ή επιλέγετε εσείς κάποια παιδιά που πιστεύετε ότι ταιριάζουν στο ζευγάρι όταν αυτό? Όταν θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Λέγαμε λοιπόν την όλη διαδικασία. Στον πρώτο χρόνο λοιπόν μετά, αφού αιτηθεί σε συνεργασία με κάποιο κοινωνικό λειτουργό, θα δει ο κοινωνικό λειτουργό και θα εισηγηθεί περί έγκριση ή απόρριψη. Συνήθω απορρίπτονται εκείνοι που δεν το θέλουν στο πρώτο στάδιο. Για να είμαστε ειλικρινεί. Ναι. Είτε εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν τα απαιτούμενα από τον νόμο σε ό,τι αφορά την ηλικία. Αμέσως δράττουμε τις ευκαιρίες να πω ότι δεν χρειάζεται να είναι κανείς πλούσιος, γιατί και αυτό έχει ακουστεί. Απλά χρειάζεται ένα σταθερό εισόδημα την ώρα που εξετάζονται και ένα σταθερό οίκημα την ώρα που εξετάζονται. Μάλιστα. Και το τονίζω αυτό, γιατί είμαι σίγουρος ότι η επόμενη σας ερώτηση θα είναι, άμα θα είναι άνεργος μετά, γι' αυτό το τονίζω αμέσως την ώρα που εξετάζονται. Ωραία. Στη συνέχεια, τηρουμένων των αναλογιών, που σημαίνει ότι είναι πολλές οι αιτήσεις, λίγα τα παιδιά προς υιοθεσία. Γιατί είπαμε, η ερώτησή μου ήταν πόσο καιρό κάνει ένα παιδί να υιοθετηθεί. Σε 6 μήνες, αν είναι ελεύθερο, υιοθετείται. Από εκεί και μετά λοιπόν θα περιμένει αναμονή. Είναι ψυχοφθόρα η αναμονή. Δεν υπάρχει καμία διαδικασία. Μπορεί να διαλέξει φίλο. Μπορεί να πει, ας πούμε, ότι εγώ θέλω κορίτσι, εγώ θέλω αγόρι. Αιτείται. Και καταγράφεται στην αίτηση, ναι, ότι αν θέλει. Φαντάζομαι ότι συνήθως το λαμβάνετε υπόψη σας, γιατί ένα ζευγάρι το οποίο πλέει ότι θα ήθελα ένα αγόρι του, να του δώσει ενδεχομένως ένα κορίτσι, μπορεί να. Μην μπορεί να το αντιμετωπίσει, ξέρω γιατί. Εγώ. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο, ότι στη διεργασία έχει διαπιστωθεί ότι πολλοί συνάνθρωποι μας αλλάξανε άποψη. Και εκεί που θέλανε κορίτσι, τελικά θέλανε αγόρι. Και εκεί που θέλανε αγόρι, τελικά θέλανε κορίτσι. Άρα είναι τη στιγμή, θα έλεγα, η γραφή περί του φύλου. Γι' αυτό σας είπα, αιτείται. Αλλά στην πορεία που έχουμε αυτή καθ' αυτή διεργασία της διερεύνησης των κινήτρων και της προσωπικότητας. Θα μου πείτε και με το φυσικό τρόπο δεν διαλέγεις φύλο. Έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες προτιμήσεις για τον ένα ή για τον άλλο λόγο, αλλά έτσι είναι ό,τι σου φέρει ο Θεός. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και μετά να αφήσουμε το ερώτημα ανοιχτό που θέλω να μου το απαντήσετε εσείς. Για ποιο λόγο το τελευταίο καιρό ακούμε ότι πολλά ζευγάρια προσφεύγουν σε υιοθεσίες με άλλες διαδικασίες. Πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, και μην ξεχνάτε ότι μετά έχουμε και άλλα θέματα που μας περιμένουν. Κύριε Βεζιράκη, να ξεκινήσουμε με το ερώτημα που έδωσα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα. Γιατί παρόλα αυτά που μας εξηγήσατε με την διαδικασία της υιοθεσίας, κάποια ζευγάρια επιλέγουν άλλο τρόπο να υιοθετήσουν παιδιά? Θα είμαι πολύ συγκεκριμένος και αυστηρός ταυτόχρονα και θα πω ότι όλοι έχουμε φροντίσει στο να μην έχουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης. Άλλωστε δεν υπάρχει πουθενά εμπιστοσύνη. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη προς τη δημόσια υπηρεσία, άρα λοιπόν ο συμπολίτης θα μεταχειριστεί άλλους τρόπους, αφού έχει λαχτάρα και κάποιοι άλλοι επιτίδη. Και οικονομική άνεση. Και οικονομική άνοση και κάποιες έννοιες ελληνικές εδώ με πολύ σφραγίδα, ότι εγώ κάνω αυτό που θέλω και όπως ξέρω εγώ. Απ' την άλλη, το επιτρέπει ο νόμος ότι μπορεί να κινηθεί στο πλαίσιο του άρθρου 7 του νόμου 2447 και να συνεργαστεί με κάποιον ο οποίος
έχει το παιδί, το φυσικό παιδί, και να πάρει το παιδί και να το δηλώσει μετά σε κάποια κοινωνική υπηρεσία. Δεν επιτρέπει πουθενά ο νόμος τη συναλλαγή όμως, την οικονομική συναλλαγή. Mm-hmm. Φυσής βέβαια έχετε βγάλει πολλά περιστατικά ότι... Και είχαμε και πρόσφατα, δεν ξέρω αν έχετε παρακολουθήσει, mm-hmm. που οι αρχές βρήκαν ένα τέτοιο κύκλωμα. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα και αυτά κυκλοφορούν mm-hmm. και όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και mm-hmm. σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αυτή σίγουρα δεν συζητάμε για τέτοια διαδικασία, αλλά μιλάμε τώρα για τη διαδικασία της υιοθεσίας, όπου υπάρχει ο γονιός ο οποίος δίνει τη συγκατάθεσή του ενώπιση του δικαστηρίου και δίνει το παιδί του προς υιοθεσία σε συγκεκριμένη οικογένεια, σε συγκεκριμένο ναι. ζευγάρι. Λαμβάνεται υπόψη η θέληση του φυσικού γονέα. Όμως εμείς θέλοντας να δυσκολέψουμε την αγοραπολισία, γιατί δεν ξέρουμε αν μπορούμε να εξαφαλίσουμε αυτή που αναδεικνύετε ναι. εσείς, έχουμε προτείνει ότι δεν θα γίνεται καμιά τοποθέτηση παιδιού εάν τυχόν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες. Μάλιστα αυτό έχει υπογράψει και η χώρα μας στο πλαίσιο των διακρατικών υιοθεσιών, όπου υπάρχει συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή mm-hmm. διακρατικών υιοθεσιών, όπου δεν γίνεται τοποθέτηση παιδιού αν δεν υπάρχει ολοκλήρωση των διαδικασιών. Το ίδιο λέμε λοιπόν και για τις λεγόμενες ιδιωτικές. Και γι' αυτό κάνετε και εσείς τον αγώνα αυτό τον οποίο επισημάνατε και προηγουμένως, ότι θέλετε να είστε σίγουροι όλοι σας όταν δηλαδή με τη συγκατάθεσή σας λέτε ότι ένα παιδί είναι έτοιμο προς υιοθεσία, ότι δεν υπάρχει πίσω δρόμος προς τους φυσικούς γονείς. Και εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί και μια γυναίκα ενδεχομένως σε νεαρή ηλικία η οποία είναι χρήστης, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει καλή μητέρα mm-hmm, mm-hmm. αργότερα με μια μικρή βοήθεια. Πολύ σωστά. Λοιπόν, αυτό όμως που θέλω να ξεχωρίσουμε λίγο έτσι κλείνοντας είναι ο ρόλος της ανάδοχης μητέρας με αυτήν του ζευγαριού που θα πάει να υιοθετήσει ένα παιδί. Η ανάδοχη μητέρα λοιπόν προσφέρει την αγκαλιά της και την αγάπη της, αλλά πληρώνεται από εσάς. Ναι, η έννοια πληρώνεται δεν είναι ακριβής. Υπάρχει μια αμοιβή. Υπάρχει ένα επίδομα για τις ανάγκες του παιδιού, mm-hmm. το οποίο ποικίλει ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του παιδιού, τις ιδιαιτερότητες αναπηρίας. Ναι. Είναι από 260 ευρώ και καταλήγει στα 850 ευρώ. Θέλετε να με ρωτήσετε ποιο παιδί, ποια παιδιά, mm-hmm. ποια παιδιά είναι το επίδομα με υπουργική απόφαση mm-hmm. πάντα για 850 ευρώ. Τα παιδιά μας που έχουν AIDS. Mm. Άρα δεν είναι επίδομα κίνητρο, είναι επίδομα που πρέπει να καλύψει τις ανάγκες. Για μένα το είπα και πριν, και mm-hmm. εδώ είναι η ευκαιρία να ερωτηθούν, η αναδοχή είναι υπέρτατη μορφή παιδικής προστασίας. Γιατί αν δεν ήταν οι ανάδοχες μητέρες, τα παιδιά θα μεγάλωναν σε ίδρυμα. Καθότι τα παιδιά προς υιοθεσία, τα θέλω των υποψήφιων θετών γονέων, συγκεκριμένα τα θέλω. Ναι. Είναι τα ιδανικά ενδεχομένως που έχει ο καθένας στο μυαλό του. Θα έλεγα οι δυνατότητες υπέρβασής τους. Από εκεί μετά όμως τι κάνουμε με εκείνα τα παιδιά τα οποία δεν είναι στη σφαίρα των επιθυμιών. Mm. Εδώ λοιπόν έρχονται... Υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες έρχονται σε εσάς και θέλουν να γίνουν ανάδοχες μητέρες. Όχι. Ο αριθμός είναι πολύ μικρός, διψήφιος, αλλά στη δεκάδα. Ενώ είναι... Αυτό σημαίνει, κύριε Βεζιράκη, ότι ψάχνετε ανάδοχες μητέρες, αν Βεβαίως. Τηρούν τα στάνταρ τα οποία... Είναι η ίδια βασανιστική διαδικασία, όπως ακριβώς θα είναι και στην υιοθεσία. Mm-hmm. Ακριβώς ψάχνουμε τα κίνητρα, ψάχνουμε τα στοιχεία προσωπικότητας. Δεν είναι έτσι απλά. Πρέπει να είναι μια γυναίκα η οποία είναι σύζυγος ή μπορεί να είναι και μια γυναίκα μόνη της. Και μια γυναίκα μόνη. Και μια γυναίκα μόνη της. Βεβαίως. Βεβαίως, δεν απαγορεύει κανείς τίποτα. Αυτό που εξετάζεται... Θέλω να πω γιατί αυτό το κριτήριο δεν υπάρχει για την υιοθεσία. Υπάρχει. Βεβαίως, μπορεί μια γυναίκα μόνη να υιοθετήσει ένα παιδί, αν δεν είναι παντρεμένη. Βεβαίως. Απλά θέλω να σας κάνω ερώτημα όμως. Αν εσείς ήσασταν στο επιστημονικό συμβούλιο και είχατε δύο υποθέσεις, ένα παιδί και δύο υποθέσεις, ένα ζευγάρι και μία μόνη μητέρα, τι απόφαση θα περνάτε? Εξαρτάται. Αυτό ακριβώς εξαρτάται. Είναι κατά περίπτωση λοιπόν. Mm-hmm. Εγώ ξέρω ότι σκεφτήκατε αμέσως. Απλά η απάντηση είναι σίγουρα στο ζευγάρι. Αλλά παρόλα αυτά εξαρτάται. Είναι κατά περίπτωση. Ναι, είναι κατά περίπτωση, θα έλεγα. Είναι κατά περίπτωση. Ναι, αν τυχόν έχουμε τις ίδιες ακριβώς, τα ίδια ακριβώς στάνταρ και στο ζευγάρι και στην mm-hmm. μόνη μητέρα. Αλλά όμως εδώ έχουμε το παράδειγμα ότι οι ανάδοχες μητέρες, οι οποίες τα θέλω τους είναι λιγότερα, η υπέρβαση είναι περισσότερη, mm-hmm. όπου
Μπορούν λοιπόν και παιδιά και μεγαλώνουν έχοντας αποκλειστικότητα, έχοντας ερεθίσματα και ασφαλώς και αγάπη, μπορούν να μεγαλώσουν. Τώρα αναφερθήκατε στα παιδάκια τα οποία είναι HIV positive. Πόσα παιδιά είναι έτσι? Θα έλεγα να μην την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 παιδιά σε αναδοχή. Αλλά νομίζω ότι δεν θα πρέπει να πούμε περισσότερα, απλά να πούμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ότι υπάρχουν συνανθρωποί μας με τέωση υπέρβαση, mm-hmm. που έχουν στην αναδοχή τους παιδιά με τον ιό. Καλά. Αν κανείς είναι σωστά ενημερωμένος, ναι. εάν λέω, ναι. Γνωρίζει ότι δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται και ότι δεν κινδυνεύει ούτε η ίδια, ούτε η ίδια η οικογένεια όλη. Όμως παίζει ρόλο και πόσο μπορεί κανείς να υπερβεί. Τις, οι αντοχές του μέχρι μπορεί να φτάσουν. Ναι. Γιατί σας το ξαναλέω ότι το κάθε τι έχει να κάνει με τις αντοχές μας και με την υπέρβασή μας. Mm-hmm. Αυτό συζητάγαμε πριν έξω, mm-hmm. ότι δεν σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος υιοθετεί είναι ανάδοχος κάποιου παιδιού ή ένας άλλος με κάποιο παιδί με αναπηρία, ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Απλά οι αντοχές του υπερβάσεις είναι περισσότερες. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Τη Ρούλα που έκανε το ρεπορτάζ και ήρθε να σας βρει. Και επίσης, Ρούλα, να πούμε ότι υπάρχει και αυτό το σπίτι. Εγώ δύο πράγματα μου έκαναν εντύπωση. Το οποίο φέρνει κοντά τους μελλοντικούς γονείς με τα παιδιά. Ναι. Που τα παιδιά που μεγαλώνουν σαν έρημα, όπως μου είχε πει και ο κύριος Βεζιράκης, δεν γνωρίζουν πώς είναι ένα σπίτι, ένα κανονικό σπίτι που για εμάς. Είναι το αυτονόητο, το δεδομένο. Ξέρουμε ότι υπάρχει το δωμάτιο των γονιών, το υπνοδωμάτιο του παιδιού, το σαλόνι, mm-hmm. η κουζίνα. Τα παιδιά αυτά, στα περίπτερα που ζουν εκεί, δεν γνωρίζουν πώς είναι ένα σπίτι και εκεί θα κληθούν να ζήσουν όταν υιοθετηθούν ή αν πάνε σε μια ανάδοχη μητέρα. Ως ενδιάμεσο στάδιο. Mm-hmm. Όπως επίσης και το άλλο σημαντικό που έχει κάνει mm-hmm. ο κ. Βεζιράκη στη θητεία του, θα μου επιτρέψει να το πω εγώ, κ. Βεζιράκη, το ότι επέτρεψε να πέσουν κατά κάποιο τρόπο τα τείχη του Ιδρύματος Μητέρα. Επιτρέπεται πλέον στους δημότες της περιοχής να εισέλθουν στο χώρο, να λειτουργηθούν στην εκκλησία που υπάρχει μέσα mm-hmm. και να παίξουν τα δικά τους παιδιά στο πάρκο αλληλεγγύης με τα παιδιά που ζουν μέσα στο Ίδρυμα. Αυτό είναι πολύ και ωραίο. Να κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά του Ιδρύματος πιο εύκολα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ακούσει πραγματικά μόνο θετικά σήμερα. Και εκτός από όλα αυτά που μάθαμε και για τις διαδικασίες όλες και για τη δουλειά σας και το έργο σας, θέλω να κλείσουμε έτσι με αυτή την έκκληση προς τους τηλεθεατές μας, ότι αν υπάρχουν εκεί που μας βλέπουν τώρα από τα σπίτια τους μανούλες που πιστεύουν ότι έχουν αγάπη να δώσουν και έχουν μια ζεστή αγκαλιά για τα μωράκια αυτά, να απευθυνθούν στο Ίδρυμα Μητέρα και να πάρουν στην αγκαλίτσα τους ένα μωράκι και να του δώσουν μάλλον πραγματικά αυτό που χρειάζεται και δεν είναι τίποτα άλλο παρά αγάπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Τονίζω πάλι το υπέρτατο αγαθό της ανάδοχης οικογένειας. Νομίζω ότι εάν θέλουμε να αναδείξουμε τον πολιτισμό μας και αν θέλουμε να φύγουν τα παιδιά, να βγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα, μόνο διαμέσω της αναδοχής, την οποία πρέπει να αναπτύξουμε περισσότερο, το φωτεινό παράδειγμα είναι μπροστά σας, μόνο έτσι θα βγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.